Με τις 11 συλλήψεις εγκληματικής ομάδας που είχε βάλει στο μικροσκόπιο μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, ουσιαστικά κοκαίνη, Έλλη Κοκάλη θα μας δώσει τις πληροφορίες, καθώς σήμερα οδηγήθηκαν και οι 11 στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά βαρύτατο το κατηγορητήριο, έτσι όπως σχηματίστηκε από τον εισαγγελέα και την ανακρίτρια, κατά την μεταφορά των κατηγορουμένων στο δικαστικό μέγαρο και την εξέταση όλων αυτών των πιστηρίων, όλων αυτών των στοιχείων που παρουσίασε ενώπιόν τους η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου, η οποία εδώ και 2 μήνες κατέγραφε καρέ-καρέ τη δράση αυτής της νεανικής συμμορίας, η οποία ωστόσο επιχειρούσε να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο στο εμπόριο ναρκωτικών για όλες τις ανατολικές συνοικίες του Ηρακλείου, έτσι όπως περιγράφεται στην δικογραφία, η οποία είναι ογκοδέστατη και περιλαμβάνει το βαρύ χαρτί αυτής της υπόθεσης, που είναι η απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών ανάμεσα στους κατηγορουμένους, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές αποδεικνύει τη διάρθρωση αυτής της εγκληματικής ομάδας, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον 10 βασικούς κατηγορουμένους και συνολικά στην δικογραφία εμπλέκονται περίπου 60 άτομα. 59 για την ακρίβεια έχουν ταυτοποιηθεί και από τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους οι 10 οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, κάτι που ισχύει για τους 10 βασικούς κατηγορουμένους. Η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης από κοινού είναι κατηγορία που αφορά 3 από τα βασικά πρόσωπα, ενώ κατά περίπτωση οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι βαρύνονται και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών υπό την ειδικότερη μορφή της κατοχής, παράνομης προκατοχής και της απάτης κατά εξακολούθηση. Να σας πω ότι η δικογραφία περιέχει πραγματικά τρομακτικά στοιχεία, καθώς αυτούς τους 2 μήνες οι αστυνομικοί κατέγραψαν περισσότερες από 245 αγοραπολισίες ναρκωτικών, ιδίως κοκαΐνης, την οποία ζητούσαν να παραλάβουν οι πελάτες τους, πολυάριθμη πελατεία, ανάμεσά τους και πρόσωπα υπεράνω υποψίας που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί ότι προμηθεύονταν ναρκωτικά από τη συγκεκριμένη συμμορία. Μέσα στα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται είναι και ένας οικογενειάρχης, ο οποίος είχε αποκτήσει και πρόσφατα παιδί, ο οποίος χρησιμοποιούσε το διαμέρισμα της οικογένειάς του για να κρύβει τα τούβλα με την κοκαΐνη και τους παρέδιδε τις ποσότητες που ήταν για να διακινήσουν ημερησίως. Μάλιστα. Θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο. Έλλη Κοκάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.